Έλληνες και Ελληνίδες, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και μπορούμε όμως όλοι ενωμένοι να την οδηγήσουμε σε μια εποχή καλύτερη, δικαιοσύνης, ανάπτυξης, προόδου και δημιουργικότητος. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πέρασε μια μεγάλη κρίση και σε κοινωνικό επίπεδο και σε εθνικό. Πολλά ζητήματα, όπως είναι τα μνημόνια, τα οποία παραβίασαν τις συνταγματικές αρχές της χώρας και τη δικαιοσύνη, αλλά οδήγησαν και σε εξαθλίωση τους Έλληνες πολίτες. Το ζήτημα της Μακεδονίας μας με το ξεπούλημα που έφερε η συγκεκριμένη κυβέρνηση και θα πρέπει όλοι εμείς να συνεχίσουμε τον αγώνα για την ακύρωση αυτής της άκυρης ουσιαστικά συμφωνίας που παραβιάζει κάθε έννοια δικαίου και ιστορίας. Πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν τη διαφάνεια, τη διαπλοκή που μας έχουν πραγματικά κλέψει το δημόσιο πλούτο τόσες δεκαετίες, αλλά και με την ψήφιση των μνημονίων και άλλα πολλά. Εμείς ως Έλληνες, ως Ένωση Έλληνες, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Πρωτοστατήσαμε σε πολλά θέματα και αγωνιστήκαμε με πράξεις. Πρωτοστατήσαμε και στο ζήτημα της Μακεδονίας μας, μαζί με όλους τους Έλληνες, ενωμένοι, χωρίς διαχωρισμούς. Αυτό όμως θα πρέπει να το φέρουμε ως αποτέλεσμα στην πραγματικότητα. Να πάρει σάρκα και οστά και με στρατηγική να πάρουμε μία απόφαση. Ότι μπορούμε να ακυρώσουμε ακόμη και τώρα αυτή την ψεύτικη και απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών που ξεπουλά τη Μακεδονία και την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό της εθνικής ανάγκης ήρθαμε Έλληνες σε συνεννόηση, σε εθνική συνεννόηση για να μπορέσουμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Η συνεννόηση λοιπόν που έγινε μαζί με την Ένωση Κεντρών, με τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος αγωνίστηκε πραγματικά για το ζήτημα της Μακεδονίας εντός της Βουλής, και αυτό που παρατήρησα και εγώ και οι συνεργάτες και όλοι οι Έλληνες είναι ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, τότε πάμε μπροστά. Ήρθαμε σε μια εθνική συνεννόηση με έναν όρο σημαντικότατο. Να ακυρώσουμε εδώ και τώρα τη συμφωνία την απαράδεκτη των Πρεσπών. Να υπερασπιστούμε το όνομα της Μακεδονίας στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Πρωτοστατήσαμε ως Έλληνες και η Επιτροπή μας στα συλλαλητήρια, στους αγώνες για τη Μακεδονία, μαζί με όλους τους Έλληνες ενωμένοι, χωρίς διαχωρισμούς. Προσωτερισμός με οποιονδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία. Οπότε αρχίζει η παραγραφή του εγκλήματος. Οι μεγαλύτεροι αγωνιστές της Μακεδονίας θα είναι κοντά μας. Είναι κοντά μας. Ζήτω η Μακεδονία! Ζήτω η Ελλάδα! Η πλατεία συντάγματος μίλησε! Ελληνική ήταν και θα είναι! Καμάρι! Thank you.
της Ελλάδας και μακάρι και έτσι πρέπει για να δοθεί το νόημα και το σύνθημα της ενότητας των Ελλήνων και της συνεργασίας και του αγώνα για το κοινό σκοπό που είναι το εθνικό μας ζήτημα της Μακεδονίας. Για το... Νέο ραντεβού για τις 4 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Θα προσπαθήσουμε και εγώ προσωπικό και οι συνεργάτες να διασφαλίσουμε την ενότητα, να υπάρξει προστασία και να... Έκανε μόνος του συλλαλητήριο. Εγώ είχα δει το συλλαλητήριο στην Αθήνα και λέω, ποιοι το κάνανε. Είδα σημαίες, είδα κόσμο, λέω, μεγάλο, πώς έγινε, λέω, πρέπει να συνεργάσαν πολύ. Και διεπίστωσαν ότι δεν χρειάζονται πολλοί για να γίνει το θαύμα. Ζήτω η Μακεδονία! Ζήτω η Ελλάδα! Ο Παύλος Μελάς έδωσε το παράδειγμα! Όλοι μαζί! Oh!
ενωμένοι για την Ελλάδα και την αληθινή δημοκρατία. Έλληνες. Το ίδιο όμως έκαναν και κάποιοι άλλοι Έλληνες εντός της Βουλής. Αυτή είναι η Ένωση Κεντρών και ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος μετά από πρόσκληση και συνεννόηση που είχαμε, οδηγηθήκαμε σε έναν όρο, σε μια συμφωνία, που δεσμεύτηκε ενώπιόν μου και ενώπιον ημών ότι θα το πράξουμε μαζί ενωμένοι. Ζητούμε λοιπόν την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, θα αγωνιστούμε γι' αυτό εντός και εκτός Βουλής και θα προχωρήσουμε σε βήματα. Το πρώτο είναι ότι απαιτούμε και ζητούμε δημοψήφισμα για να μπορέσουμε να κυρώσουμε αυτή τη συμφωνία, αλλά και να γίνει σύσταση μιας επιστημονικής επιτροπής, την οποία και εμείς την προτείναμε και ο κύριος Βασίλης Λεβέντης με την Ένωση Κεντρών, για να προχωρήσουμε στην ακύρωση σε συνεννόηση με διεθνείς οργανισμούς και με όλα τα κράτη του πλανήτη. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μέσα στην Ευρώπη. Θα υπάρξει το διακύβευμα της ένταξης των Σκοπίων με αυτήν την ψευδοσυμφωνία. Όμως εμείς ήρθαμε στη εθνική αυτή συνεννόηση ώστε στις ευρωεκλογές να στηρίξουμε και να συμμαχήσουμε με την Ένωση Κεντρών και να μπορέσουμε να ακυρώσουμε αυτή τη συμφωνία. Να σταθούμε εμπόδιο σε μία είσοδο των Σκοπίων με τη συμφωνία αυτή, διότι δεν πρέπει να επιτραπεί. Είναι το τελευταίο μας διαπραγματευτικό όπλο. Να εμποδίσουμε τα Σκόπια να μπουν στην Ευρώπη με το όνομα της Μακεδονίας μας. Επιπλέον, συμφωνήσαμε σε πολλά άλλα θέματα, σε μια σειρά θεμάτων, όπως είναι να χτυπήσουμε τη διαπλοκή και τη διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Διότι η χώρα χρειάζεται οικονομική ανασυγκρότηση και η οικονομική αυτή ανασυγκρότηση έρχεται μόνο εάν πατάξουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή, κάτι το οποίο και ο ίδιος ο Βασίλης Λεβέντης με τόσες δεκαετίες αγώνων το καταφέρνει και αγωνίζεται και αποκαλύπτει όλη αυτή την βρωμιά που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς. Δεν αποδεχόμαστε λοιπόν καμία σύνθετη ονομασία. Δεν αποδεχόμαστε την παραχώρηση της ιστορίας μας και του ονόματος της Μακεδονίας. Υποστηρίξτε αυτή την προσπάθεια. Σε αυτή τη συμφωνία και την εθνική συνεννόηση ήρθαμε. Και επιπλέον ενημερώνω τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ότι δέχομαι αυτήν την τιμητική θέση ως υποψήφιος στο Ευρωψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρών. Μια συνεργασία που θα την τιμήσω για λόγους κοινωνικούς, για λόγους εθνικούς. Πιστεύουμε στη δημοκρατία, πιστεύουμε στο Σύνταγμα. Ζήτω η Μακεδονία, η Ελλάδα μας. Αυτή η Ελλάδα με την πλούσια ιστορία πρέπει επιτέλους να οδηγηθεί στην ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα. Να επιστρέψουν οι νέες γενιές πίσω στην πατρίδα και να ανανεώσουμε τη χώρα μας με όραμα και ελπίδα. Πρέπει να είμαστε δυνατοί και καλώ όλους τους νέους και τις νέες να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Να προχωρήσουμε μαζί και να πάμε στην Ευρώπη δυνατά για να υπερασπιστούμε τα εθνικά δίκαια της χώρας μας, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών μέσα στην Ευρώπη, να φέρουμε την Ελλάδα σε μια ισχυρή θέση και σε μια θέση που της αξίζει ως μητέρα του πολιτισμού, ως μητέρα της Ευρώπης. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε όμως και άλλα δικαιώματά μας, όπως είναι οι αποζημιώσεις και άλλα πολλά τα οποία δυστυχώς οι προηγούμενοι τα έχουν ξεχάσει ή μάλλον τα έχουν ξεγράψει. Εμείς είμαστε εδώ με γνώση και σχέδιο, με στρατηγική, με πίστη και με εμπιστοσύνη να τα καταφέρουμε. Γι' αυτό ζητάω την υποστήριξή σας. Ζητάω τη δική σας ψήφο για να μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα στη χώρα. Εγώ, ο Μιχάκης Δημήτριος, υπόσχομαι με απόλυτη πίστη και πεποίθηση και στις δικές μου δυνάμεις ως άνθρωπος, ως Έλληνας, αλλά και στη δική σας αγάπη και στήριξη, ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για την Ελλάδα. Εμείς η νέα γενιά θα αλλάξουμε την ιστορία. Να είστε μαζί μας, να συμβάλλετε σε αυτό το μεγάλο έργο. Επιπλέον, δίνω πολύ μεγάλη βάση σε αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα μας. Η υπογενετικότητα αλλά και η φυγή των νέων στο εξωτερικό πρέπει να σταματήσει. Αλλά για να σταματήσει πρέπει και εντός της Ευρώπης να παλέψουμε, να αγωνιστούμε για να υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα, αλλά και εντός της Ελλάδος να αλλάξουμε τις καταστάσεις.
να φέρουμε πραγματικά ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Ελλάδος, ώστε με τη συμμετοχή των νέων και της νέας γενιάς να φτιάξουμε τη νέα αυτήν Ελλάδα που πραγματικά ονειρευόμαστε. Επιπλέον, πολύ μεγάλη πρόκληση που συζητήσαμε είναι το ζήτημα του συντάγματος και της συνταγματικής αναθεώρησης. Η Ελλάδα μπορεί να εξυγχρονιστεί, μπορεί να ευρίσκεται σε μια εποχή πραγματικά σύγχρονη, με τις αρχές όμως και τις αξίες και τις συνταγματικές βάσεις που πορεύτηκε μέσα από την ιστορία της. Γι' αυτό δεν θα αλλάξουμε τους όρους τους θεμελιώδεις που αφορούν τον ελληνισμό και την ορθοδοξία. Ότι αυτή η χώρα έχει κάποιες βάσεις, κάποια πιστεύω. Δεν θα επιτρέψουμε την αλλαγή αυτών των άρθρων που αφορούν τους θεσμούς και τις αξίες τις ιστορικές της Ελλάδος. Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο με δική μου επιλογή στην Ακρόπολη των Αθηνών για να δηλώσουμε επιτέλους την αρχή αυτού του αγώνα για τις εκλογές του Μαΐου του 2019. Καλό λοιπόν τον ελληνικό λαό και τους νέους ανθρώπους να συμβάλλουμε σε αυτή την... Οραματίζομαι μια Ελλάδα που θα βρει την ισχυρή της θέση στην Ευρώπη ως μητέρα της Ευρώπης. Οραματίζομαι μια Ευρώπη των λαών, μια Ευρώπη των εθνών και των μεγάλων πολιτισμών όπως είναι ο ελληνικός πολιτισμός και το χριστιανικό πνεύμα. Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη για να βελτιώσουμε την Ευρώπη, αλλά αυτό χρειάζεται ανθρώπους με ιδεολογία, με πίστη σε αυτές τις αρχές της θεμελιώδης της Ευρώπης αλλά και του ελληνικού συντάγματος. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν την αλλίωση του χαρακτήρα της Ευρώπης αλλά ούτε και της Ελλάδος. Είμαστε εδώ για να τα καταφέρουμε μαζί. Πιστεύουμε στη δημοκρατία, πιστεύουμε στο σύνταγμα. Πιστεύουμε στην Ελλάδα που πραγματικά σέβεται τον λαό της. Αυτό θα πρέπει να γίνει πραγματικά ένα σύνθημα για να μπορέσουμε να φέρουμε ξανά τη δημοκρατία στην Ελλάδα, από εδώ όπου ξεκίνησε, αλλά και τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Γιατί εμείς είμαστε το σύμβολο και η γενέτειρα της δημοκρατίας, η Ελλάδα. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η δημοκρατία, ζήτω το Σύνταγμα. Προχωρούμε ενωμένοι για να προσφέρουμε το καλύτερο σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σας καλώ σε έναν αγώνα που πραγματικά θα έχουμε αποτέλεσμα. Με τον σημαντικό όρο να ακυρώσουμε και να αγωνιστώ για να ακυρώσουμε την απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών και για να υπερασπιστούμε το όνομα της Μακεδονίας με στρατηγική και αποτέλεσμα, με επιστημονικό, διπλωματικό και νομικό τρόπο, δέχομαι και είναι τιμή μου να ευρίσκομαι μέσα στο ψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρών στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό καλώ τον ελληνικό λαό να ενισχύσουν αυτήν την προσπάθεια, να με υποστηρίξετε για να μπορέσω κι εγώ να συνεχίσω το έργο μου με μεγαλύτερη δύναμη για το κοινό καλό, για το καλό της Ελλάδος, για το καλό της Ευρώπης. Σας καλώ λοιπόν και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλο τον ελληνικό λαό στην επιλογή των αξίων προσώπων και των αξιών που θα μας εκπροσωπήσουν.